Αναφέρονται σε πρόθεση της Ρωσίας να ανοίξει προξενείου στα κατεχόμενα. Υπάρχουν ωστόσο σκέψεις και επαφές για το πώς θα εξυπηρετούνται οι Ρώσοι που διαμένουν στα κατεχόμενα, κάτι που ομολογουμένως προκαλεί προβληματισμό. Πάμε στο Γιώργο Τάτη, έχει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Πέτρα, κυρίες και κύριοι. Η χαρακτηριστική δήλωση του Στάνισλα Βοσάτσι ήταν πως δεν πρόκειται να γίνει μια ενέργεια ανοίγματος προξενείου, εξηγώντας ότι για να ανοίξει πρέπει να έρθουν σε επαφή με το λεγόμενο Υπουργείο Εξωτερικών και να συνάψουν διπλωματικές σχέσεις, κάτι που δεν είναι διατεθειμένοι να πράξουν. Παραδέχθηκε ωστόσο ότι εδώ και αρκετό καιρό επεξεργάζονται τρόπους για το πώς θα εξυπηρετούνται καλύτερα οι περίπου 10.000 Ρώσοι που διαμένουν στα κατεχόμενα. Κάτι που προβληματίζει προφανώς και μπορεί να ερμηνευθεί, Πέτρα, και ως προσπάθεια να ασκηθούν εμέσως πιέσεις στη Λευκοσία, χωρίς να αποκλείεται κανένα σενάριο περί πιθανής αναγνώρισης. Σε κάθε περίπτωση, αρνήθηκε εντόνως πως υπήρξε νέο πρόσφατο αίτημα με αφορμή τις εξελίξεις στην Ουκρανία. Αναλυτές, σχολιάζοντας τα δημοσιεύματα, ανέφεραν πως ενδέχεται να αφορούν προθέσεις πολιτικών κύκλων για να στραφεί η Λευκοσία ακόμη πιο έντονα κατά της Ρωσίας, αγνώντας τις συνέπειες στο Κυπριακό, Πέτρα. Ναι. Είναι ενήμερη η Λευκοσία για αυτή την πρόθεση και τι λέει, Γιώργο? Αρμόδιες πηγές που ήρθαμε σε επικοινωνία για το δημοσίευμα της Καθημερινής δεν αρνήθηκαν τη ρωσική βολιδοσκόπηση περί εξακρίβωσης των διαθέσεων της Λευκοσίας σε ό,τι αφορά την πρόθεσή τους να ρυθμίσουν το θέμα της προξενικής αρρωγής στα κατεχόμενα. Διευκρίνησαν ωστόσο, όπως είπε και ο Ρώσος πρέσβης, πως η βολιδοσκόπηση έγινε εδώ και αρκετό καιρό και ότι δεν υπάρχει πρόταση, αλλά σκέψεις οι οποίες δεν αφορούν ίδρυση προξενείου. Στο ερώτημα μας προς τον Ρώσο πρέσβη για το ποιοι μπορεί να είναι αυτοί οι τρόποι, Πέτρα, εξυπηρέτησης των Ρώσων χωρίς να αναγνωρίζονται τα κατεχόμενα, εξήγησε ότι μέχρι τώρα οι Ρώσοι που διαμένουν στα κατεχόμενα μεταβαίνουν στο σπίτι της συνεργασίας για τις υποθέσεις τους. Σε διευκρινιστικές μας ερωτήσεις αφέθηκε να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να υπάρξει ένα νέο κτίριο, μεγαλύτερο και αποκλειστικά ίσως για αυτόν τον σκοπό και πάλι εντός της νεκρής ζώνης. Τέλος, είπε πως δεν υπάρχει ούτε πρόθεση για εμπορικό γραφείο στα κατεχόμενα. Γιατί ακόμη και κάτι τέτοιο θα συνιστούσε αναγνώριση του παράνομου μορφώματος. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο Τάτη, την αναθεωρητική της.